τους βλέπουμε να συνομιλούν σε ανύποπτες στιγμές και πολύ οικεία μεταξύ τους. Με πολύ μεγάλη άνεση. Εδώ πέρα φαίνεται ο κύριος Παπάς να του ζητάει να στοχοποιήσει την κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη εκείνη την περίοδο. Μάλλον το καλεί στο Μέγαρο Μαξίμου χωρίς να ξέρει ο τότε πρωθυπουργός είναι ο κύριος Παπάς. Λοιπόν, λέω γιατί ψεύδεται. Είπε ο κύριος με ρωτάτε Παπάς, και θα σα απαντήσω. Όχι να, λοιπόν, να απαντήσουμε. Αφού ήταν ένα τέτοιο σκοτεινό πρόσωπο. Ναι. Γιατί είναι δουλειά του Υπουργού Επικρατείας να συνομιλεί με τέτοια πρόσωπα. Δεν είναι δουλειά του κύριου τότε. Θα σα πω γιατί ο κύριος Μιονής όταν ρωτήθηκε από την προανακριτική. Απάντησε ότι ουδέποτε συναντήθηκε με τον κύριο Σαμαρά και με όλα αυτά. Λοιπόν, άρα και μόνο γι' αυτό το λόγο, επειδή πιάστηκε τουλάχιστον σε αυτό να ψεύδεται ο κύριος Μιονής, πρέπει να ξανάρθει όπως πρέπει να έρθει και ο κύριος Σαμαράς. Λοιπόν, ρωτήθηκε στην προανακριτική και είπε ότι δεν συναντήθηκε. Επί της ουσίας, ωστόσο, αυτό που ακούσαμε σας απαντώ επί της ουσίας. Ναι. Όταν ο κύριος Μιονής έδωσε κατάθεση για την Εξεταστική Επιτροπή για τη λίστα Λαγκάρτ στις 14 Ιουνίου του 2013, ναι. Και αναφερόταν και ρωτούνταν από την κυρία. Κωνσταντοπούλου, παραδέχθηκε ότι συναντήθηκε με τον κύριο Σαμαρά. Για ποιο και πράγμα. Θέλω λίγο, για ποιο πράγμα. Θα απαντήσω ο κύριο Σαμαρά για να μα πει αν όλο αυτό συνδέεται και με αυτέ τι αποκαλύψει που έγιναν για τα 2,6 εκατομμύρια και τον κύριο Παπασταύρου. Ναι. Δεν το έβαλε η κυρία Τουλουπάκη στο αρχείο αυτό. Τι έλεγε το 2013 στην κατάθεσή του ο κύριο Μιονή. Ο διάλογο που είχε με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Σαμαρά τον γνωρίζετε. Μιονή, τον έχω συναντήσει. Κωνσταντοπούλου, πού. Μιονής, στο γραφείο του στη Συγκρού. Ναι. Κωνσταντοπούλου, πότε πρέπει να ήταν τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο στις αρχές του χρόνου πριν από τις εκλογές. Δηλαδή ήταν τότε αρχηγός της Μαζικής Αντιπολίτευσης. Άρα μας λέτε ότι τον έβλεπε ο Σαμαράς, πρέπει να τον έβλεπε στην και ο ίδια, στην ίδια κατάθεση, λέει ο Μιονής. Ζωή Κωνσταντοπούλου, ποιος σας έφερε σε επαφή με τον Σαμαρά. Μιονής, ο Παπασταύρου. Ποιος ήταν ο σκοπός της επαφής και τελικά τι έγινε, ρωτάει Κωνσταντοπούλου. Μιονής, τι έγινε στην επίσκεψη με τον Σαμαρά. Ναι, λέει Κωνσταντοπούλου. Μιονής. Είχαμε μία συνάντηξη στην οποία παρευρίσκονταν ο Σαμαράς, ο Παπασταύρου, ο Μηταράκης, ο επιχειρηματίας με το δικηγόρο του και εγώ. Ναι, ποιος επιχειρηματίας. Δεν καταλαβαίνω όμως να πω κάτι. Μετά ήρθατε εσείς στην κυβέρνηση και φαίνεται ότι ο κύριος Μιονής συναντιόταν στο Μέγαρο Μαξίμου. Και χρονικά, δεν το με προληπτικά λοιπόν, και μήπως αυτές είναι οι δουλειές. Ας απαντήσουμε. Μα έκανε το ποινικό σκέλος αυτή τη συνάντηση. Δεν ήθελα να. Ο Μιονής δεν συναντήθηκε με τον Σαμαρά. Εγώ δεν θέλω να μπλέξω με την υπόθεση. Πρέπει να απαντήσει ο κύριος Σαμαράς τι δουλειά είχε στον γραφείο του Μιονής. Δεν θέλω να μπλέξω με την ουσία της υπόθεσης. Να απαντήσουν όλοι. Και δεν πρέπει να μπλέκουμε την ουσία της υπόθεσης. Θα απαντήσω όμως αυτά που μπορώ να απαντήσω.